Στους αμφισβητείες της Εκκλησίας μας, τους ανθρώπους που την απαξιώνουν ή μένουν μακριά της προτιμώντας ένα δικό τους Χριστό φτιαγμένο στα μέτρα τους, αναφέρεται στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα που απίφθινε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, ζητώντας παράλληλα να την αποδεχθούμε ακολουθώντας τους κανόνες με ταπείνωση, απλότητα και αγάπη προς τους αδελφούς μας. Μας αξιώνει ο Θεός και πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα. Μια γιορτή της Εκκλησίας και της Ορθοδόξου πίστεώς μας που αποκαλύπτει έναν Θεό ο οποίος απαρνήθηκε τη μεγαλοπρέπεια και την παντοδυναμία του, έγινε άνθρωπος και καταδέχτηκε να γεννηθεί και να μεγαλώσει στα χέρια των φτωχών ανθρώπων που τον φρόντισαν μέσα σε ένα στάβλο. Αυτό το γεγονός μας σωθεί όλους να καταλάβουμε τη σχέση που πρέπει να αποκτήσουμε απέναντι στο Χριστό. Δια της Εκκλησίας είναι γνωστός ο Χριστός στον κόσμο και το μυστήριο της Εκκλησίας είναι το μόνο μυστήριο που μπορεί να καλύψει όλα τα άλλα μυστήρια, δόγματα, γεγονότα, κανόνες, άρθρα της πίστεώς μας, τόνισε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως. Το λέω επειδή πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας αμφισβητούν αυτή την Εκκλησία που μας δίδαξε τα πάντα και προτιμούν ένα Χριστό τελείως προσωπικό, έτσι όπως τον κόβουν και τον ράβουν οι ίδιοι άνθρωποι στα μέτρα τους. Και μια Εκκλησία που όταν δεν την απαξιώνουν, σιωπηλά μένουν έξω και μακριά από αυτήν. Ή βλέπουμε και στις μέρες μας κάποιους τάχα χριστιανούς να είναι και ενάντια σε αυτή την Εκκλησία. Να μας αξιώσει λοιπόν η χάρη του αυτές τις ημέρες να τη ζήσουμε όπως θέλει η Εκκλησία. Με ταπείνωση, απλότητα και αγάπη προς τους αδελφούς μας και συναδελφοσύνη, αλλά και με μία σχέση προσωπική και ανεπανάληπτη με τον ίδιο το Χριστό της Εκκλησίας μας, κατέληξε ο κύριος Άνθιμος.